Και υπάρχει και η φωτογραφία από τον Ευαγγελισμό τώρα με, με το ασθενοφόρα που έκαναν ουρά. Αυτή είναι η φωτογραφία. Αυτή την εικόνα, έτσι όπως ήταν, όπως είναι, την είχαμε δει στην Πορτογαλία. Μάλιστα. Αυτή την εικόνα όπως είναι. Δεν ξέρω τι περιστατικά είναι, έτσι που είναι έξω από τον Ευαγγελισμό. Αλλά η εικόνα είναι... Δηλαδή, COVID, αν είναι άλλοι ασθενείς. Ναι, ναι. Όμως είναι η βαριά εικόνα αυτή. Θυμίζει Βέβαια. Την εικόνα της Πορτογαλίας. Με τα ασθενοφόρα έξω από το νοσοκομείο να σχηματίζουν ουρά. Κύριε Μπουλμπασάκο, τι έγινε στον Ευαγγελισμό? Καλημέρα και στο Φάνη του Καραπατσάκη. Έγινε πόλεμος. Μάχη γίνεται, κύριε Παυλόπλε, καθημερινά. Μάχη γίνεται σε κάθε γενική εφημερία. Μάχη έγινε και χτες, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δυστυχώς, πλέον οι εισαγωγές καταγράφουν καινούρια ρεκόρ, θα έλεγα. Έχουμε να δούμε τόσο κόσμο από την αρχή της πανδημίας και πραγματικά αντιμετωπίζουμε πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θα δώσουμε κάποιους αριθμούς. Ναι, ναι. Ναι, Φάνη. Ναι, Φάνη. Έχουμε πάνω από 70 εισαγωγές ασθενών με COVID. Είναι αυτή η φωτογραφία που δείξατε, είναι αυτά που λέμε τις τελευταίες ημέρες και ενδεικτικά αποτύπωσε μία ανησιολόγος του νοσοκομείου και ανέβασε τη φωτογραφία στα social media και αρχίζει και ο κόσμος να καταλαβαίνει, και όσοι δεν το ξέρουν δηλαδή, διότι περισσότεροι το ξέρουν, τι σημαίνει η πολεμική εφημερία που φωνάζουν οι γιατροί τόσο καιρό. Πάνω από 70 εισαγωγές ασθενών με COVID, άλλες 110 εισαγωγές ασθενών no COVID, γιατί έχουμε και τις άλλες παθήσεις. 10 ασθενείς κρίθηκε απαραίτητο, 10 ασθενείς με COVID να μεταφερθούν στο Σισμανόγλιο και δεν έχει κλείσει ακόμα εφημερία, θα πάει μέχρι το μεσημέρι, άρα οι αριθμοί αυτοί που τους χαρακτηρίζεται αριθμούς πρωτοφανείς από την έναρξη της πανδημίας, μπορεί να αυξηθούν παραπάνω.